Λάθος! Το κύπελλο στον Ολυμπιακό! Ο Ολυμπιακός κερδίζει το κύπελλο Ευρώπης! Ο Ολυμπιακός κερδίζει το σερβέρ 15-12! Για πρώτη φορά λοιπόν στην Ελλάδα έρχεται κύπελλο Ευρώπης στο βόλεϊ! Και ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά στην ιστορία του! Και τον Γιώργο Θεσσαλονίκη, τον αντιπρόεδρο του ΤΑΚ! Όλοι πανηγυρίζουμε εδώ! Ποιος? Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης 96-97. Η Ελλάδα... Που το ρισκάρει, δεν έχει άλλη επιλογή. Σάλμον, Κουρνέτας, πίσω από τα τρία μέτρα, Κώστας Χριστοφιδέλης. Ο Ολυμπιακός είναι κυπελούχος Ευρώπης για το 2005 με τον πολύτιμότερο παίκτη του και με τη βούλα. Ο Ολυμπιακός 25-23, 3-0 σετ. Ο Κοέγιο πανηγυρίζει. Ελληνικό αθλητισμό και το κάνουν. Με άσο της Χριστοδούλου, 16-25, ο Ολυμπιακός που έχασε στον πρώτο τελικό του Chef Challenge Cup στο κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη με 3-2 σετ. Ο Ολυμπιακός που ήρθε εδώ με τη νίκη να είναι μονόδρομος. Με το 3-0, το 3-1 να του δίνουν τον τίτλο, με το 3-2 να του δίνει το χρυσό σετ. Ο Ολυμπιακός του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς, της Κατερίνας Γιώτα, της Κωνσταντινίδου, της Νίμερ. Ο Τράβιτσα για τον Κουμεντάκη, μπλοκάουτ. Ο Ολυμπιακός 25-16, 25-21, 25-16, 3-0 σετ. Και στο δεύτερο παιχνίδι, στο δεύτερο τελικό του Chef Challenge Cup, την Μακάμπη, εδώ και αρκετή ώρα ουσιαστικά από το 2-0 σετ, πλέον και τυπικά, αλλά κυρίως ιστορικά, αυτός είναι. Είναι απλά να κυλήσει ο χρόνος. 4, 3, απομένουν 2, κανένα, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός κάνει το όνειρο πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός κάνει τον τρέμπλ, γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά κύπελλο πρωταθλητριών. Πραγματικά αξίζει συγχαρητήρια σε αυτή την ομάδα. Σουτ, ο Σπανούλης με την μπάλα στα χέρια. Σπανούλης στη διείσδυση, πρίντεζης με τώρα χέρια. Ολυμπιακός, 7-10 απλό το τέλος, είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Τολμάω να το πω, παρότι υπάρχει χρόνος. Ολυμπιακός, 7-10 πριν από το τέλος, αγγίζει το θαύμα, αγγίζει την τελειότητα και όντως η τέλος, Ολυμπιακός είναι στο Everest του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Απίστευτο φινάλε, μόνο αυτή η ομάδα. Στρογγυλό σκορ, 188. Πρώτη μάγκες στην Ευρώπη η ερυθρόλευκη του Γιώργου Μπαρτζόκα. Νάτος εδώ, σε πελάγι ευτυχίας, το ίδιο και οι παίκτες του. Ο Ολυμπιακός παίρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βαρύτιμο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Είναι η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης, το αποδεικνύει, το αξίζει, το επιβεβαιώνει, το απολαμβάνει ο Βασίλης Πανούλης, ο μεγάλος ηγέτης με τους 22 πόντους. Ολυμπιακού 7 δεύτερα, το μάτς τελειώνει, ο Ολυμπιακός παίρνει την πρώτη ευρωπαϊκή του κούπα στο γυναικείο πόλο. Και τα κορίτσια βέβαια μέσα στην πισίνα, πέφτει και η Ιωάννα Σταματοπούλου με το 13, η αναπληρωματική τερματοφύλακας. Μεγάλες στιγμές για τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός παίρνει την κούπα. Μεγάλη κούπα. Πανηγύρια, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Έξω από το σύντου Φιλίπποβιτς, 7 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης μέσα στην Ιταλία. Μέσα στη Ρέκο, μέσα στην κορυφαία ομάδα. Όλη την πλανήτη ο Ολυμπιακός καταφέρνει να πάρει το κύπελλο πρωταθλητριών. Πολύ μεγάλες στιγμές για την ελληνική ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει τελειώσει. Μόνο με κερασάκι στην τούρτα μπορεί να μπει τώρα. Ένα ακόμη γκολ. Τελείωσε. Τέλος. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. 7-6 του Νέα Εσβάρος. Ένα μεγάλο πάρτι. Ένας μεγάλος τρίαμβος. Μια επική νίκη για όλα όσα πέρασε φέτος ο Ολυμπιακός. Για όλα όσα έχει πέρασει φέτος ο ελληνικός αθλητισμός. Μπράβο Μάρια. Το μεγάλο της χαμόγελο. Η εικόνα του τελικού. Το χρονόμετρο με μαζί στην πισίνα. Όλο αυτό το υπέροχο δημιούργημα και ο κόσμος αποθεώνει θρυλικές στιγμές για αυτά τα τρομερά κορίτσια, για αυτή την φανταστική ομάδα, για τον προπονητή τον Αλεξάνδρ. Στον Πειραιά το ευρωπαϊκό τελείωσε. Θρύλε μου θέσε αγαπώ. Πήρε και το σήκωσε. Ταξίδι ήταν μαγικό. Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής του Conference League. Ολυμπιακός είναι ο πρωταθλητής.